ευχαριστήσω μια άλλη του Μαθού Συμβουλίου ότι για το συγκεκριμένο θέμα έπρεπε να έχουμε μια ιδιαίτερη συνεργασία μόνο για το θέμα αυτό. Θεωρώ ότι επειδή θέλω να είμαι ενωτικό, θα χρησιμοποιήσω μια διανεκτική έκφραση ότι ήταν λαντζαλέο λάθο τη διοίκηση να βάλει αυτό το θέμα με τα υπόλοιπα. Ένα. Δεύτερο. Το θέμα ήταν αυτή η πρόσκληση και μάλιστα 7 η ώρα. Έρχεται σήμερα το θέμα με μια προποποίηση ο και εγγυή και συνεχίζεται στις 8.30 ώρα. Ήδη έχουμε χάσει 9.30 ώρα, είναι σαν 3 άτομα και ακόμα δεν έχουμε ψηφίσει. Δεν έχουμε πει τίποτε γιατί το θέμα αυτό είναι τόσο μεγάλο και έχει τόσο ιστορία που όλα αυτά για να τα αναλύσουμε μέχρι για να φτάσουμε μέχρι εδώ που φτάσαμε, θα πρέπει να μιλάμε δύο ώρες. Αυτό το ζήτημα είναι πολύ παλιό και θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον. Όλα τα προηγούμενα χρόνια οι αγώνες που έγιναν για το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Πότε είναι όλα αυτά. Γιατί θεωρήθηκα, επειδή κυνηγούσα μαζί μας τον κόσμο, κυνήγησα όλο το κοινό το θέμα, έτσι όπως έπρεπε κατά την άποψή μου, για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των εαυτών μας. Και πολλά από αυτά τα οποία γράφουμε εκεί μέσα, πέρα από όλα τα άλλα τα οποία μας χαρακτηρίζουν, τα ξέρετε ότι ήταν το διαδίκτυο. Και όχι μόνο αυτά, αμυντό μου, καταγγελίες, κινήσεις, διάφορα. Από την μέρα που είχαμε εκλεγεί το πρώτο του 2009. Και όχι μόνο αυτό, είναι το παλιά, θα σας πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, και φτάσαμε στο σημείο σήμερα τα ΕΛΕ μέσω της εταιρείας να με θεωρούν, γιατί σε μένα χρησιμοποιήσαν αυτές τις πράξεις, το πλέον λαϊκιστή, ακραίο λαϊκιστή, γιατί προσπαθούσα να προστατεύσω τα συμφέροντα των δημοτών της. Και αν δεν αυτό, ήμουν ο πλέον λαϊκιστής. Οι υπόλοιποι δημότες το τι κάνανε καταγγελίες, που τους καταγράφουν μέσα. Δηλαδή για τι λαϊκιστές ήταν. Ο κάθε ένας δηλαδή που προσπαθεί να προστατεύσει τα συμφέροντα του Δήμου γίνεται λαϊκιστής και χαρακτηρίζεται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί μόνο σε μένα χρησιμοποίησαν τέτοιου είδους εκφράσεις. Για να δείτε μέσα από το όλο κείμενο, πολύ λίγα πράγματα έχει γύρω από το πρόσωπο που θα λέω. Το πώς και τι είναι το καθένα. Και δεν θέλω να αναφερθώ και στο άλλο. Σας είπα θέλω να είναι μονοκός. Αλλά δεν είναι ένα θέμα που συζητείται μέσα σε 6 ώρες και σε 1 ώρα. Όλες αυτές οι καταγγελίες που έγιναν στο παρελθόν, πορείες, μιλήσεις, χάσιμα χρόνου, να ξεκοιτάς, να σκόλισε τα βράδια γιατί έχει ένα μέρο σημείο που μίλησε πολύ περισσότερο και δεν είναι μόνο η γροθιά. Όλα αυτά τα οποία οι διακριτοί επιστήμονες οι οποίοι γράφουν μέσα και τους αναφέρει και όχι μόνο. Και πολλοί άλλοι, οι οποίοι έκαναν μέσα, δεν είναι τυχαία. Σήμερα όμως, αντιμετωπίζουμε ένα γεγονός. Θα έπρεπε στη στιγμή της αλήθειας. Γιατί κάποιος σε εμάς δεν έκανα τίποτα στο διαδίκτυο. Δεν έκανα τίποτα. Είναι από μόνοι. Και εκτέθη. Και όταν δημιουργούσαμε την υπόθεση τότε, με τις οικονομίες που κλείστηκαν εκεί πάνω, στην πέμπτη συνοικία, κάποιοι από εδώ μέσα ερχόταν και προσάρτηκαν έμεσα τα ΕΛΕΠΕ. Γιατί τα ΕΛΕΠΕ τότε μέσα στο κείμενο το οποίο κατέθεσαν και στην ποινή τους, το έγραφαν ανοιχτά και ξάστερα γιατί τα ξέρανε ότι φοβότανε μήπως δημιουργηθεί ένα σκυλιός δίπλα από γύρω τους και δεν μπορούν να επιταθούν. Και έμεσα κάτι που υποστήριζαν αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά συγχάθηκα πολλά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι το παρακάτω. Ούτε εγώ ούτε οι συνεργάτες. Κυνηγήσαμε την υπόθεση αυτή όσο δεν πάει. Και σας είπα, οι περισσότεροι εδώ μέσα
δεν ήταν παρόν. Από τον πρώην Δήμο Εμπόσμου, μία φορά ήταν στη συνεδρίαση. Μία. Εν πάση περιπτώσει όμως, ας τα ξεχάσουμε όλα. Ας δούμε το μέλλον. Το παρελθόν το κοιτάμε για να δούμε τα λάθη μας. Ας δούμε όμως τι λάθη κάναμε και ας έχουμε να δούμε το μέλλον τι κάνουμε. Είπε ο κ. Καϊδευτός Πουλά, εγώ περίμενα να έχω ένα προτζέκτορα εδώ πέρα και τις 105 σελίδες να καθόμαστε μέχρι το αύριο το πρωί να τις βλέπω. Ένα προτζέκτορα. Το τι γράφω. Έχω τη συνείδηση μου τουλάχιστον καταλήγω. Γιατί λιγορήθηκα, γιατί συκοφανήθηκα και σε τα προηγούμενα από αυτού που είχαν εδώ μέσα και από την κύριο Παπαδόπουλο και από την κυρία Καραβατή και σε πολλά άλλα. Και λέω αυτή είναι. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Να συκοφαντούμε ο ένας τον άλλον. Να λέμε πράγματα μπροστά, άλλα μπροστά και άλλα πίσω. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι πρέπει να πάρει κάποιες διαστάσεις, αν και δεν πιστεύω ότι θα γίνουν και πολλά πράγματα, όπως δεν έγιναν μέχρι τώρα. Γιατί σκεφάζονται δυστυχώς. Δυστυχώς. Τα ίδια τα δικαστήρια έπρεπε να το αναλάβουν. Πρέπει να καταδιάσουμε να πάμε κάτω. Το τι γίνει, εν πάση περιπτώσει, το εισαγγελέα όλα αυτά τα οποία γράφει. Διότι αν τα έγραφα εγώ, δεν θα υπήρχε άλλο. Έρχονται τα δικαστήρια τώρα και λένε συκοφαντική γραμμή. Δηλαδή, αν αφήσει τα ελληνικά συκοφαντική γραμμή με αυτά τα οποία ήδη τα αναφορία δεν του έλυσαν, εμείς όλοι δεν πρέπει να πούμε. Μόνο τους γιατί δεν μας είπαν. Δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουμε στην πορεία και τι άλλο θα κάνουμε πίσω από την πλάτη μας και το πόσο ενδεχομένω να μας κλειδίσουν. Γιατί όποιος έχει δυστυχώς τη δύναμη σε αυτό το κράτος, έχει τα μέσα εκπαίδευση και κάνει ό,τι θέλει. Δεν μετράει η δικαιοσύνη έτσι όπως άκουγα να λειτουργήσει. Και όχι μόνο σε αυτό το θέμα και σε πολλά άλλα. Μεταξύ μας σκοτωνόμαστε συνεχώς. Γι' αυτό το κράτος δεν πάει μπροστά. Και δεν πρόκειται να πάει. Αν δεν αλλάξουμε την ιδιαιτερία μας, αν δεν βάλουμε μυαλό. Για μικροσυμφέροντα, συνούμαστε στον κύριο. Ήταν μια ευκαιρία πραγματικά σε ζωή να σε δώσω κάτι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έλεγα πραγματικά αγώνες και εγώ και συνεργάτες μου και δυστυχώς από πολλούς δεν αναγνωρίζω. Όχι για το δικό μου κάποιο, για το παιδιό μας. Για τον επόμενο γενό. Διότι αν έχει πρόβλημα το δικό μου παιδί και εγώ ο ίδιος, το ίδιο πρόβλημα έχουν και οι συμμαχίες. Αλλά δεν τα καταλάβαμε αυτά. Δυστυχώς ποτέ δεν τα καταλάβαμε. Λειτουργούσα μόνο ένα βήμα μπροστά από το άτομο μας και λίγο παραπέρα δεν τα βλέπω. Είμαι λαϊκιστής. Αν έτσι είναι οι λαϊκιστές, ναι, δέχομαι ότι είμαι λαϊκιστής και θα συνεχίσω να προσπαθώ να προστατεύω τα